Κυρία Νταφοπούλου, καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ είμαι σε διπλανό χωριό. Οι γονείς μου είναι ερωτευμένοι μαζί με άλλες δύο ηλικιωμένες κυρίες. Είναι στη Σοφίτα του σπιτιού από χθες. Το νερό έχει φτάσει πάρα πολύ ψηλά. Είναι τρεις μέρες τώρα χωρίς ρεύμα και νερό εκεί. Και το κυριότερο, δεν έχει πάει κανείς. Δεν έχει πάει μια βάρκα, κάτι. Οι άνθρωποι έχουν προβλήματα υγείας. Πόσο να αντέξουν? Πόσες ώρες είναι στη Σοφίτα? Στη Σοφίτα από χθες το μεσημέρι. Έχουν ανέβει επάνω από χθες το μεσημέρι. Το νερό είναι ψηλά. Δεν μπορούν... Έχω στείλει και φωτογραφίες να δείτε πώς είναι απ' έξω, που το βγάλανε η ίδια, έβγαλε η μητέρα μου χθες. Τώρα η επικοινωνία είναι ελάχιστη, δηλαδή ένα δευτερόλεπτο, είστε καλά και κλείνω για να ξέρω ότι είναι ζωντανή και ότι είναι καλά. Δεν έχει πάει κανείς από χθες, πώς είναι? Άρα είναι στον Κοσκινά Καρδίτσας. Σε ποιο σημείο, δηλαδή, τι να πούμε τώρα εμείς? Έχετε επικοινωνήσει εσείς καθόλου με συντονιστικό, με 121, με κάτι? Έχουμε επικοινωνήσει και με το συντονιστικό. Έχω πάρει στην πυροσβεστική. Έχω δώσει συνδεταγμένες τα πάντα. Έχω κάνει πολλές κλήσεις στην αστυνομία. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Ναι. Δηλαδή, κινδυνεύουν και δεν μπορώ να κάνω τίποτα, ούτε εγώ ούτε κανένα. Δεν έχουν ούτε φαγητό. Σας βλέπουμε κιόλας. Όχι φαγητό, τι φαγητό? Νερό δεν έχουν. Ούτε νερό, ούτε φαγητό. Κρυώνουν. Είναι από χθες το μεσημέρι και είναι ηλικιωμένοι. Δεν έχουν τίποτα. Είναι ηλικιωμένοι. Κινδυνεύουν. Δηλαδή, κάντε κάτι. Σας παρακαλώ. Κοινοποιήστε το να πάνε βάρκες. Πού είναι ο στρατός, πού είναι οι βάρκες, πού είναι, μπορείτε να μου πείτε? Δεν μου λέτε κάτι? Εκεί στον Κοσκινά έχει και άλλο κόσμο? Έχει και άλλο κόσμο, είναι πολύ, δεν είναι μόνο, είδα κάτι για 70 άτομα, είναι δυνατόν 70 άτομα? Μόνο εγώ ξέρω 100 άτομα εκεί. Ναι, όχι καλά, θα ενημερώσουμε αμέσως για μας βλέπουν και ενημερώνουμε απευθείας. Ναι, και έχει σημασία ότι το λέτε. Δεν μπορεί να πάει ελικόπτερο γιατί δεν έχει ταράτσες. Πού να τις βρούμε εκεί, έχουν όλοι τις σκεπές έχουν. Πώς θα γίνει δηλαδή? Βάρκες δεν μπορούν να πλησιάσουν, δεν μπορούν να πάνε. Ως πότε θα αντέξουν αυτοί οι άνθρωποι, και μπορείτε να μου πείτε? Έλα, αν δεν γίνει κάτι σήμερα. Με βάρκες δεν μπορούν να πάνε? Γιατί το λέτε αυτό, δεν μπορούν να πάνε βάρκες? Αυτή την ενημέρωση είχαμε ότι δεν μπορούν να πάνε οι βάρκες. Ότι χρειάζονται συγκεκριμένες συνθήκες, ότι αλλού δεν έχει τόσο νερό και αλλού έχει περισσότερο. Ο στρατός δεν μπορεί να πάει, σας είπα. Όπως το αυτοκίνητο κάτι και μετά να είναι η βάρκα και μετά ξανά στεριά. Δηλαδή, τι να πω. Δεν ξέρω. Κυρία Ταφοπούλου, επαναλαμβάνουμε. Κοσκινάς Καρδίτσας, σε Σοφίτα, 4 ηλικιωμένοι. Ναι. Σε ασφυκτικές συνθήκες, φαντάζομαι, με το νερό πλημμυρισμένο γύρω, χωρίς νερό, χωρίς φαγητό, από χθες το μεσημέρι. Να σας πω, ο Κοσκινάς από τον Παλαμά είναι κοντά, είναι δίπλα, τι είναι, πέρα, μακριά, πόσο για έτσι αποκτήσουμε μια αίσθηση του... Πόσο? 5 με 7 χιλιόμετρα είναι ο Κοσκινάς. Δίπλα, δίπλα. Είναι δίπλα. Όλη αυτή η περιοχή είναι καμία. Δίπλα είναι η Ψαφοφόρα. Και παραδίπλα από την άλλη μεριά είναι η Μαραθέα, πίσω είναι το Παιδινό. Είναι πολλά τα χωριά. Κινδυνεύουν πάρα πολλοί κόσμοι. Σας παρακαλώ, κοινοποιήστε το. Σας ακούνε, κυρία Ταφοπούλου. Θα μιλήσουμε και εμείς. Ακούνε, αλλά θα μιλήσουμε και εμείς, κυρία Ταφοπούλου. Θα μιλήσουμε αμέσως. Μην περάσει η μέρα σας. Όχι, ρε παιδί μου, για όνομα Θεού. Θέμα να πάει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Όχι να πέρασει η μέρα να ανοιχτώσει. Αλλημονό μας μετά. Μέχρι το βράδυ αυτό, να έχει μείνει κανείς μέσα. Όχι μόνο στο σπίτι σας. Πουθενά. Η μέρα να ρίξουν κάτι, να ρίξουν νερά, να ρίξουν οτιδήποτε μπορούν. Οτιδήποτε. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε, κύριε Ταφοπούλου. Ευχαριστούμε, κύριε Ταφοπούλου. Κλαίνει οι άνθρωποι. Λοιπόν, να είστε καλά. Κλαίνει οι άνθρωποι.